Κύριε Καλλιτεΐδη, πού πάει το πράγμα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε κρίσιμες συνόδους στην Ευρώπη, παρουσία του Biden. Την ίδια ώρα υπάρχει η πυρηνική απειλή που έχει τεθεί στο τραπέζι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και προκαλεί παγκόσμια ανησυχία και μια διαπραγμάτευση η οποία σέρνεται με μικρές χαραμάδες, δεν ξέρω καν αν είναι χαραμάδες της αισιοδοξίας. Όσον αφορά την πυρηνική απειλή, πιστεύω ότι ήταν μια... Καταρχάς μου κάνει εντύπωση πώς το ρώτησε η κυρία Μαμπούρα αυτό, στον Πεσκόφ. Εν πάση περιπτώσει, σημασία δεν έχει ερώτηση, έχει απάντηση. Η απάντηση θεωρώ ότι ήταν ένα μήνυμα προς τη Σύνοδο Κορυφής. Ότι τα πυρηνικά, σε περίπτωση που απειληθεί η επιβίωση της Ρωσίας, είναι στο τραπέζι. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα που το έστειλε στην ηγεσία του ΝΑΤΟ, η ρωσική πλευρά. Για ποιο πλευρά. Λόγο. Για να τους πει ότι αν αποφασίσετε να κλιμακώσετε την ενίσχυση στην Ουκρανία, εγώ θα απαντήσω με πυρηνικά. Τι σοϊ μήνυμα ήταν. Ή αν στείλετε στρατεύματα εκεί, εν πάση περιπτώσει, και επειδή αυτό η απειλή, ζωτική απειλή, απειλή ζωτικής σημασίας για τη Ρωσία, είναι μια ερμηνεία που, ξέρετε, δεν είναι ακριβής. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι εννοεί, ποια απειλή εννοεί η Ρωσία ότι αυτή η απειλή θέτησε κίνδυνο και την ίδια της την ύπαρξη. Πιστεύω ότι η πυρηνική απειλή, ναι, ότι είναι στο τραπέζι. Τώρα, όσον αφορά την διαπραγματευτική διαδικασία, πιστεύω ότι εκεί υπάρχει ένα τέλμα, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες δεν έχουμε σημάδια για αποτελέσματα, από τα αποτελέσματα της πορείας αυτής της διαδικασίας. Πάντως, το ΝΑΤΟ από την πλευρά του έδωσε το μήνυμα που έπρεπε. Ο Στόλτεμπεργκ είπε ότι δεν είναι στην ημερήσια διάταξη η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια σημαντική δήλωση, γιατί ο γεωπολιτικός στόχος αυτής της επιχείρησης είναι αυτός. Να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Επίσης έχουμε από πλευράς και του Ζελένσκι αντίστοιχη δήλωση. Οπότε αυτό είναι ένα παράθυρο που δίνει τη δυνατότητα στη Ρωσία να προχωρήσει και αυτή σε υποχωρήσει σε σχέση με τους αρχικούς στόχους και αναφέρουμε τους στόχους, τους εδαφικούς ή όποιους άλλους, ναι. Για να έχουμε μία, αν υπάρχει βούληση φυσικά, να έχουμε μία διπλωματική λύση στο πρόβλημα που λέγεται εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ποιες υποχωρήσεις θα μπορούσαν να είναι αυτές, κύριε Καλλιτεΐδη? Ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι υποχωρήσεις από πλευράς Ρωσίας? Γιατί μέχρι τώρα είχαμε ακούσει και τον κύριο Ζελένσκι προ λίγων ημερών να λέει ότι υπάρχει μια αισιοδοξία στις διαπραγματεύσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν την βλέπουμε και κλείνουμε έναν μήνα του πολέμου σήμερα. Η υποχώρηση της Ρωσίας, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, υποχώρηση σε σχέση με το φαραωνικό επιχειρησιακό σχέδιο που είναι σε εξέλιξη εδώ και ένα μήνα. Δηλαδή έχει 4 μέτωπα. Εάν φύγει λοιπόν από όλες αυτές τις εδαφικές από τις περιοχές που έχει καταλάβει και μείνει στο ζήτημα του Ντομπάς, για το οποίο ήδη υπάρχει η υπογραφή του Ποροσέγκου ότι έχουν παραχωρήσει αυτονομία, εκεί λοιπόν πιστεύω ότι, ακριβώς επειδή υπάρχει η υπογραφή του προηγούμενου Προέδρου, εκεί πιστεύω ότι μπορεί να είναι μια βάση λύσης σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει και για την Ουκρανία και τελικώς και για την ίδια τη Ρωσία. Γι' αυτό λέω ότι η Ρωσία, ακριβώς επειδή παρατηρούνται τα αδιέξοδα στα μέτωπα, επειδή υπάρχει το οικονομικός πόλεμος που είναι σε εξέλιξη εναντίον της, επειδή πιθανότατα και η ίδια η θέση του Προέδρου της Ρωσίας να είναι σε κίνδυνο, θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια ελιγμών, υποχωρήσεων για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Κύριε Μαρδά, τι λέτε? Η πυρηνική απειλή είναι εδώ. Είναι μάλιστα στην Ευρώπη. Βεβαίως, δεν πρέπει ούτε να υπερβάλλουμε σε αυτή την απειλή, ούτε να την υποβιβάζουμε. Ο κόσμος πρέπει να έχει μια σχετική ηρεμία, χάρη στη σοφροσύνη που επέδειξε μέχρι τώρα ο πρόεδρος Biden. Η Αμερική που ευθύνεται για την ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι έχει σήμερα ένα πρόεδρο, ο οποίος αρνείται να παρακολουθήσει τον Πούτιν, ο οποίος έχει θέσει τα πυρηνικά του όπλα σε ετοιμότητα. Υπάρχει ένας κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων στο πεδίο της Ευρώπης.
Από την εποχή του ψυχρού πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποθηκεύσει σε 5 χώρες πυρηνικές βόμβες. Είναι στις περιοχές Kleine Beugel του Βελγίου, Volkel της Ολλανδίας, Ramstein της Γερμανίας, Aviano της Ιταλίας και στο Incirlik της Τουρκίας. Τέτοιες πυρηνικές βόμβες υπήρχαν, εδώ είναι ένας χάρτης, με τα αεροδρόμια, με τις αποθήκες, λέγονται θόλοι, υπόγειοι θόλοι, όπου η φιλοξενούσα χώρα προσφέρει την φρούρηση της περιοχής και στο εσωτερικό χώρο η φρούρηση γίνεται από κλιμάκιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι βόμβες αυτές που ρίχνονται από αεροπλάνα τώρα F-16 και παλιά F-104... Εδώ είναι περισσότερα από 5 τα σημεία, Κώστα. Ναι, εδώ είναι οι 12. 6 χώρες. Ναι. Είναι τα σημεία, είναι τα αεροδρόμια που υπάρχουν οι υπόγειοι θόλοι που φυλάσσονται 150 βόμβες πυρηνικής ισχύως. Η ισχύ τους είναι μεγαλύτερη αυτής της βόμβας Χιροσίμα, που ήταν 15 κιλοτόνων. Η εντολή για τη ρήψη αυτών των βομβών είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που βλέπουμε, για να το βάλουμε και σε τίτλο, είναι ο χάρτης με τις πυρηνικές βόμβες στην Ευρώπη. Είναι οι πυρηνικές βόμβες, πέρα από τις βόμβες που υπάρχουν σε πυράβλους, σε υποβρύχια, σε πλοία επιφανείας και σε διπεριωτικούς πυράβλους που είναι στην Αμερική και αντίστοιχα στη Ρωσία. Μάλιστα. Αυτές είναι οι βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη. Μάλιστα. Και είναι, θα έλεγα, μέσης ισχύος σε σχέση με τους διπεριωτικούς πυράβλους που έχουν 550 κιλοτόνους καταστροφική ισχύ. Εχθές οι New York Times έγραψαν ότι αν ρίξει η Ρωσία μία βόμβα, παραδείγματος χάρη, στο Μανχάταν, θα σκοτώσει τουλάχιστον 500.000 ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή ο υπαριθμόν ένας κίνδυνος στον κόσμο είναι ο αλαζονικός Πούτιν και ο νουνεχής είναι ο Μπάιντεν. Αλλά για να μην ξεχνάμε και το ρόλο της Αμερικής, σαν σήμερα ξεκίνησε ο βομβαρδισμός της Ιουγκοσλαβίας από την Αμερική και το ΝΑΤΟ, 72 ημέρες βομβαρδισμών που προκάλεσε 4.500 αμάχους νεκρούς. Καθόλου τυχαία ημερομηνία που έφυγε και η Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής Πρωθυπουργέκα, η οποία έχει κατακριθεί και δικαίως για αυτό το οποίο είχε κάνει και είχε αφήσει. Αντί να συζητάμε για το πώς θα οδεύσουμε σιγά σιγά προς μία αποκλιμάκωση, κύριε Καλλιτερίδη, κύριε Μαρδά, συζητάμε για το αν θα πάμε σε πυρηνικό πόλεμο. Αυτή είναι τέτοιου μεγέθους επιδείνωση έχουμε, γιατί ακόμη και αν το συζητάμε, επιδείνωση συνιστά. Κύριε Μαυρόπουλε, σας είπα ότι η δήλωση του Πεσκόφ, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς της ήρθε τη Σαμαμπούρ και ρώτησε. Θεωρώ δηλαδή ότι από την πλευρά, τη δημοσιογράφηση είστε, από την πλευρά της σύνταξης, είπαν στην Σαμαμπούρ, ρώτα αυτή την ερώτηση. Αλλά έγινε αυτή τη στιγμή για να δοθεί ένα μήνυμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Την ερώτηση μήνυμα για τα πυρηνικά, λέτε, κύριε Καλλιτερίδη. Ναι, την ερώτηση για τα πυρηνικά. Ενδεχομένως της ήρθε από το διάγγελμα του κυρίου Πούτιν, που είχε πει ότι τα θέτει σε επιφυλακή. Όλες αυτές τις επιχειρήσεις που έχουμε δει πολύ κοντά σε πυρηνικούς σταθμούς, στη Ζαπορίζια που λέγαμε και για το θρίλερ, αν έχει συμβεί κάποια έκρηξη. Έχουμε ζήσει 3-4 μεγάλα θρίλερ. Η Αμανπούρ είναι κορυφαία δημοσιογράφος. Όλοι γιατί θα το ρωτούσαν αυτό. Γιατί το λέτε έτσι? Μέχρι στιγμής δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα από κανέναν δημοσιογράφο. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε. Έγινε στο CNN, σε ένα παγκόσμιο δίκτυο. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι και η ερώτηση και η απάντηση, η ερώτηση ήταν για να διευκρινιστεί ποια είναι η θέση της Ρωσίας πάνω στο ζήτημα. Δεν θεωρώ ότι ήταν στημένη. Σωστή η δημοσιογραφικά ήταν η ερώτηση. Και η απάντηση δόθηκε ως ένα μήνυμα στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν νομίζω να υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν μία άποψη που λέει ότι έχουμε κλιμάκωση που μπορεί να οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε πυρηνικό πόλεμο. Πιστεύω ότι ήταν μία δήλωση προθέσεων και μέχρι εκεί. Καλά το ξεκαθαρίζετε, γιατί έχουμε ακούσει και από τον κύριο Μπάιντεν. Έλεγε για τα βιοχημικά όπλα, ότι πιστεύουν ότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν οι Ρώσοι. Βλέπουμε γενικά ένα θρίλερ με λέξεις που δεν πρέπει να παίζουμε. Το ζήτημα με τα χημικά είναι ένα παλιό ζήτημα. Είχαμε και τέτοιες κατηγορίες είχαμε και στην Συρία,
και επιχείρησαν με το άλοθη της χρήσης χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ να βγάλουν μία απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας για στρατιωτική επέμβαση στη Συρία. Εκεί είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, 5 φορές βέτο και από τη Ρωσία και από την Κίνα, και υπάρχουν αντιφατικές απόψεις που άλλες λένε ότι έγινε χρήση χημικών και άλλες λένε ότι έγινε χρήση χημικών από ανθρώπους που είναι κοντά στη Δύση για να προκαλέσουν. Άρα το ζήτημα των χημικών ασφαλώς είναι μια δυνατότητα που υπάρχει, αλλά ας έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι η επίκλησή τους πολλές φορές είναι και προσχηματική. Να σημειώσω ότι το ερώτημα της Αμάν Πουρ για τα πυρηνικά ήταν εύλογο και δημοσιογραφικό, γιατί ο ίδιος ο Πούτιν μετά την συνάντησή του στο μακρύ τραπέζι με τον Μακρόν κάλεσε τους δημοσιογράφους και τους είπε: θέλω να μεταφέρετε στα μέσα που δουλεύετε ότι εμείς είμαστε μια μεγάλη πυρηνική δύναμη, και αν τα χρησιμοποιήσουμε τα πυρηνικά τότε δεν θα υπάρξει νικητής. Και επειδή δεν θέλω, λέει, να κάνω αυτή τη διαδικασία, κάλεσα και συζήτησα 5 ώρες με τον πρόεδρο Μακρόν. Είπε μάλιστα ότι δεν θα προλάβετε, λέει, να ανοιγοκλείσετε τα βλέφαρά σας, διαβάζοντας το άρθρο 5 για την στρατιωτική αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, ο Λετριάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, πρόσφατα είπε στον Πούτιν ότι ας μην ξεχνάει πως και το ΝΑΤΟ είναι μια πυρηνική δύναμη. Σωστά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Βρετανικού Κοινοβουλίου είπε ότι μετά από αυτή την απειλή του Πούτιν θα πρέπει και η συμμαχία του ΝΑΤΟ να ξέρει πώς θα απαντήσει. Ευτυχώς επαναλαμβάνω ότι ο Μπάιντεν δεν έχει ακολουθήσει σε αυτή την εξοπλιστική ρητορική και την κούρσα πυρηνικών απειλών τον Πούτιν. Σήμερα στο ΝΑΤΟ θα συζητηθεί, όπως έχει πει ο Στόλτεμπεργκ χθες, θα συζητηθεί η παροχή εξοπλισμού για προστασία από χημικό, βιολογικό και πυρηνικό πόλεμο. Λέω στον κόσμο, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός και τρομοκρατία, διότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, η ηγέτιδα δύναμη του δυτικού κόσμου λειτουργεί με έναν τρόπο νουνεχή. Μυαλωμένο. Ναι. Πάντως, εδώ πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα ποια είναι τα περιθώρια όλων των πλευρών. Θέλω να πω, κύριε Καλεντερίδη, ένα ζητούμενο είναι πού θα το πάει ο Πούτιν, μέχρι πού θα το φτάσει, πόσο θα επιμείνει, πόσο θα αντέχει να επομίζεται το κόστος, το ηθικό και όχι μόνο ο κόστος των νεκρών αμάχων, της τεράστιας προσφυγικής κρίσης, πόσο θα αντέχει να επομίζεται το οικονομικό κόστος αυτής της επιχείρησης, μέχρι πού θα φτάσει ο Ζελένσκι, πόσο αντέχει ακόμα, αλλά και ποια είναι τα περιθώρια της Δύσης. Θέλω να πω, κυρώσεις έχουμε. Ξανά κυρώσεις έχουμε. Αμυντικές πολεμικές κινήσεις έχουμε. Ποιο είναι το επόμενο βήμα που έχει στην ευκαιρία της η Δύση? Όσον αφορά τις κυρώσεις, υπάρχει και μια μεγάλη υποκρισία. Η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης είπε: ναι, επιβάλλουμε κυρώσεις, αλλά εξαιρούνται αυτά τα οποία πλήττουν κέρια την οικονομία μας. Δηλαδή, υπάρχει μια υποκρισία εδώ. Ή επιβάλλεις κυρώσεις ή δεν επιβάλλεις κυρώσεις. Υπό ποια έννοια λοιπόν κάποιες ισχυρές χώρες αποκλείουν τον εαυτό τους σε ορισμένους τομείς από την επιβολή κυρώσεων? Εδώ να το σημειώσουμε αυτό. Όσον αφορά με το μέχρι πού μπορεί να το πάει ο Πούτιν, πιστεύω ότι ορισμένα σημάδια της υποχώρησης τα έχουμε δει. Ακριβώς ένδειξη ότι είναι σε δύσκολη θέση η Ρωσία, ότι δεν της βγήκε το επικρατησιακό σχέδιο. Είπε ένας σύμβουλος λοιπόν της κυβέρνησης της Μόσχας ότι όσον αφορά τον διάδρομο που έχουν καταλάβει, είναι, θα έλεγα, το μοναδικό εδαφικό κέρδος που έχουν στα μέτωπα οι Ρώσοι, ο διάδρομος που έχει γίνει από τον Ντομπάς μέχρι την Ταυρίδα, όπου μέσα είναι η μαρτυρική Μαριούπολη, η Μελιτόπολη και η Χερσόνα. Σε αυτόν τον διάδρομο, λέει, θα τον παραδώσουμε πίσω στην Ουκρανία και θα κρατήσουμε έναν δρόμο τρανζιτ για να ενώσουμε τον Ντονμπάς με την Ταυρίδα, με την Κρυμαία. Δηλαδή φαίνεται, από τη στιγμή που το λένε και αυτό, ότι είναι έτοιμοι να αποσύρουν τις δυνάμεις τους και από τη μοναδική περιοχή που έχουν τόσα μεγάλα εδαφικά κέρδη,
Είναι και αυτό ένα δείγμα ότι θέλουν να υποχωρήσουν, ότι θέλουν να βρεθεί μια λύση. Φυσικά αυτό δεν θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει με έναν ταπεινωτικό τρόπο, θα πρέπει να το περάσει και ως νίκη ο Πούτιν στην εσωτερική κοινή γνώμη. Ναι. Να πούμε ότι οι δύο γεωπολιτικοί στόχοι που έθεσε, το να μην γίνει η Ουκρανία μέλος του ΝΑΤΟ και να είναι ουδέτερη, νομίζω σε αυτά υπάρχει ήδη μια πολύ μεγάλη σύγκληση. Για το ΝΑΤΟ δεν συζητάμε και για την ουδετερότητα υπάρχει μια μεγάλη σύγκληση. Άρα τα ζητήματα τα εδαφικά, αυτή τη στιγμή που λέει ότι δεν θα κρατήσει εδάφη, νομίζω ότι εκεί μπορεί να γίνει ένας συμβιβασμός, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα σβηστούν από τις δέλτους της ιστορίας τα εγκλήματα που έχουν γίνει με αυτή την στρατιωτική επιχείρηση, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι επιτέλους, να μην έχουμε άλλα θύματα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και σας, κύριε Καλεντερίδη, και τον κύριο Βάρδα. Καλημέρα. Να είστε καλά.